έχω ρε παιδί μου, έχω το όνειρο ότι κάποια στιγμή, μετά από ένα περίεργο γεγονός, που όλοι μου συμβαίνουν με ένα περίεργα, γιατί είναι ο τρόπος ζωής μου τέτοιος, θα σηκωθεί όλη η original και θα τραγουδάει «Φόρτσα ρε Ζάρα». Όπως όλοι, γιατί ήταν ο πατέρας μου. Όμως το πρώτο παιχνίδι που είδα στη ζωή μου δεν ήταν ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι που είδα στη ζωή μου ήταν ΠΑΣ Γιάννενα, ο Άγιαξ της Ηπείρου, με τον Ολυμπιακό στα Γιάννενα. Ενώ εγώ γεννήθηκα στις Κουκουβάωνες, γι' αυτό και η Νέα Φιλαδέλφια, είμαστε γειτονιά με τη Νέα Φιλαδέλφια. Και είχε γύρω-γύρω κοτετσόσυρμα, οπότε πάει μπροστά και το βλέπα έτσι. Φιλαδέλφια πήγα μετά. Την πρώτη φορά πραγματικά δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος αγώνας ήταν. Δεν έχω μνήμες. Αυτό που θυμάμαι ξεκάθαρα, επειδή ο πατέρας μου οικονομικά ήταν όπως είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν στα εργοστάσια, έπαιρνε στα φτηνά και εγώ για να μπορώ να δω κάτι όσο μπορούσα, με βάζει στον νόμο. Οπότε εντάξει, δηλαδή πιο πολύ θυμάμαι ότι ήμουνα στον νόμο του πατέρα μου δύο ώρες, ξέρεις, και η πορτοκαλαδίτσα, παρά το. Δεν θυμάμαι πολλά δηλαδή αγωνιστικά, δεν θυμάμαι παίχτες. Πολλές είναι, αλλά η πιο συγκινητική ήταν το 1-0 με τη Μίλαν στο ΆΚΑ, το οποίο είναι άθλιο αντιποδοσφαιρικό γήπεδο, δηλαδή ήταν μια... Αλλά το θυμάμαι σαν τώρα, δεν ξέρω τι έμπνευση είχα εκείνη την ημέρα. Ήταν πίσω μου ο σκητσογράφος, ο Στάθης, ο Σταυρόπουλος. Ο Στάθης, όπου τον γνώριζα τον άνθρωπο, και του λέω: Στάθη, πώς από εδώ, μου λέει: Έχω να έρθω στο γήπεδο, ξέρω εγώ που πρέπει να τρελό νούμερο, 20 χρόνια κάτι τέτοιο. Και γυρίζω και του λέω: Πριν αρχίσει ο αγώνας, Στάθη, σήμερα πριν φύγουμε θα κλάψουμε. Το γκολ που έχω πανηγυρίσει περισσότερο, κάτσε, θα σου πω κάτι άλλο που θυμάμαι περισσότερο, ένα γκολ που χάθηκε, για να μέχρι να θυμηθώ το γκολ που έχω πανηγυρίσει περισσότερο, ήταν ένα μάτς που δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ξεκάθαρα ότι ήταν ο Πατίκας, είναι ένα μέτρο από το τέρμα, είμαι στη σκεπαστή πάνω-πάνω που γύρω-γύρω έχει τσιμέντο, εννοείται ότι ο Τζίμις το στυλεδοκάρι και out, τράβηξα μια κουτουλιά στο τσιμέντο και ζαλιζόμουν 10 μέρες, φίλε. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, τον γκολ που έχω πανηγυρίσει πιο έξαλα, νομίζω ήταν του Σαραβάκου το δεύτερο με τη Rangers. Εντάξει, ήταν πρωταθλητριών, ας πούμε, τότε. Και ήταν και κολάρα, ρε φίλε. Και αυτό είναι να θυμηθώ. Τα σβήνω εγώ αυτά από το μυαλό μου. Δεν είμαι χαζός. Γιατί να τα θυμάσαι, ξέρεις το. Το πιο παρανοϊκό πράγμα που έχω κάνει για την ΑΕΚ είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου που έφυγα από τη χώρα για να ταξιδέψω στο εξωτερικό ήταν με την ΑΕΚ στο Βελιγράδι όταν το βομβάρδιζε το ΝΑΤΟ. Η μάνα μου δεν το πίστευε, τράβαγε τα μαλλιά της, μου λέει δεν είναι δυνατόν, δεν έχεις πάει ποτέ έξω. Γιατί να πας εκεί που πέφτουν βόμβες. Και της λέω γιατί εκεί θέλω να πάω. Και είναι και η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έχω και συνδέεται με την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι το σημαντικότερο γεγονός, είναι σίγουρα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μου που ήμουν εκεί. Σίγουρα είναι το σημαντικότερο γεγονός που έχει μέσα ΑΕΚ, αυτό το παιχνίδι, όλο το ταξίδι, τρομερά πράγματα. Τη μεγαλύτερη καζούρα μου την είχε κάνει ο Φερεντίνος που μου είχε στήσει μια φάρσα και μάσησα, δεν το συζητώ. Σε ένα εστιατόριο που είχε βάλει μια κοπέλα και καλά να με καλέσει για συνέντευξη και είναι κάτι τύποι οι οποίοι είναι σαν μονοκατοικίες στο δίπλα τραπέζι και έχουν κασκόλ του Ολυμπιακού και έρχεται ένας και ζητάει από την κοπέλα τον αναπτήρα να ανάψει, πήγε αυτή να ζητήσει ξέρω κάτι τέτοιο και έρχεται μετά ο άλλος και λέει κοπελιά τον αναπτήρα δεν μας τον έφερες πίσω. Και εγώ κοιτάω και λέω: Ποιον αναπτήρα, τον αναπτήρα, τώρα μην γίνει φασαρία. Και λέω: Εντάξει, παιδιά, μην κάνουμε έτσι αναπτήρα. Και μου λέει: Ρε, εσύ, αυτό δεν είναι, ρε, το παλιοχάνου μου. Για πάρε τηλέφωνο και του άλλου. Και λέω: Τι να κάνει. Και κάποια στιγμή και ο Φερεντίνος. Θα του πούνε τον Μπαμ. Τον Μπαμ, ναι. Τον Μπαμ. Γυρίζουμε από παιχνίδι. Από Βουδαπέστη, νομίζω ο Ιππέστη, MTK,
με την MTK, έχουμε προκριθεί. Έχουμε ομαδάρα με προσωπικότητες. Έχουμε Φερνάντο Σάντος, έχουμε Σαβεύσκι, έχουμε Ντέμι, έχουμε Τράι, έχουμε Ζίκο, έχουμε Ζαγοράκι, έχουμε τέτοια ομάδα. Και είμαι στο τσάρτερ με τους άλλους. Δυστυχώς δεν υπήρχε smartphone και δεν το έχω σε βίντεο. Και κάποια στιγμή κάποιους κάλυπτα πίσω γιατί θέλανε να κάνουν ένα σφαιράκι, για τον κόσμο που δεν ξέρει, ένα τσιγαράκι. Οπότε έκανα εγώ ότι χαπνίζω και όχι ο Χίψη Στόπερ, δεν λέω το όνομά του. Λοιπόν, και στην ψιλοκουβέντα τους λέω: παιδιά, ξέρετε, έχω ένα καημό. Λέω, από μικρό παιδάκι τραγουδάω συνθήματα για την ΑΕΚ και τους παίχτες της ΑΕΚ. Ας πω ονόματα και τέτοια. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να πούνε για μένα ένα σύνθημα οι παίχτες της ΑΕΚ. Και σηκώνονται όλοι μαζί στο αεροπλάνο και τραγουδάνε: γάμα τους κι ασε φωνάζουν λύκο, ζαρά λύκο. Και έχω, δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί, είμαι στα σύννεφα με το αεροπλάνο και είμαι πάνε, εμείς στρατόσφαιρα.